επικρατούσε το ναι, έτσι. Για παράδειγμα το λέω. Μα το ναι ήταν η διαπραγμάτευση όμως. Το κριτήριο της διαπραγμάτευσης ήταν το ναι ή 6 μήνες. Θα εξηγήσω. Όπου δεν πηγαίνανε πουθενά. Θα εξηγήσω. Και ο Βαρουφάκης έκανε ότι. Οι 6 μήνες υπηρετεί. Ακούστε ένα λεπτάκι. Του κατεξηγιόμαστε. Τρίτο μνημόνιο. Ούτε συμφωνία. Να πω. Ούτε τίποτα. Οι 6 μήνες ήταν ένα στοίχημα για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια. Έτσι. Αυτό δεν το καταφέραμε. Χάθηκε αυτό το στοίχημα. Ναι, βεβαίως. Ήρθε και ένα έξτρα. Ένα λεπτάκι. Πήραμε ένα μπόνους. Μπράβο. Λοιπόν, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι 6 μήνες του ΣΥΡΙΖΑ και υπήρχε μια συνέχεια της κυβέρνησης Σαμαρά, λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε όντως το 4ο μνημόνιο. Και κακά τα ψέματα. Για και δεν προκύπτει αυτό. Θα σου το πω εγώ. Μόνο για ένα δίμηνο ζητάγαν το Μέλι Χαρδούβελη, το οποίο θέριζε τις επικουρικές συντάξεις, ακύρωνε το ΕΚΑΣ και μια σειρά άλλα πράγματα. Και τώρα ακυρώνεται. Δεν μπορώ. Το έχω εδώ. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Όποιος ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το έχει γράψει εδώ, δεν λέω το όνομά του. Στο δημοψήφισμα ψηφίζει ναι στα παρακάτω. Να επιβληθεί 23% ΦΠΑ στην εστίαση. Να καταργηθεί η έκπτωση ΦΠΑ στα νησιά. Να επιβληθεί προκαταβολή φόρου 100% στις εταιρείες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να καταργηθούν οι εκπτώσεις φόρου για τους αγρότες. Πετρέλαιο, φόρο εισοδήματος κτλ. Να περικοπούν κατά 900% οι δαπάνες στην κοινωνική ασφάλιση. Πώς το λέει, επιδόματα. Τα μισά που διαβάζει και παραπάνω δεν ισχύουν. Δεν καταργείται το ΕΚΑΣ. Επιβλήθηκε φόρο 23%. Όχι, δεν καταργείται. Όχι, δεν καταργείται. Βεβαίως καταργείται από τον Μάρτιο. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως, το 20%. Συγγνώμη, είσαι αδιάβαστος. Εσείς αδιάβαστος. Εσείς αδιάβαστος. Εσείς αδιάβαστος. Γιατί είμαι αδιάβαστος. Πες μου με τι αντικαθίσταται. Το 19 τελειώνει το ΕΚΑΣ. Και ξεκινάει από πότε. Περίμενε. Από πότε ξεκινάει κατάργηση. Μην μου λες, μου λες αδιάβαστος. Καταργείται, είπες. Από πότε καταργείται. Περίμενε ένα λεπτάκι. Δεν καταργείται το Μάρτιο. Θες να ακούσει και να ακούσει ο κόσμος. Μπράβο. Λοιπόν, με την καινούργια συμφωνία, το 20% της πιο μεγάλης κλίμακας χάνει το ΕΚΑΣ. Το Μάρτιο. Το Μάρτιο. Μάλιστα. Τώρα, περίμενε. Το 80% το διατηρεί μέχρι το 19. Μάλιστα. Μάλιστα. Το ίδιο δεν γινόταν πριν. Όχι, το ίδιο έλεγε το Μέλι Χαρδούβελη. Όχι, βέβαια. Μέχρι το 17. Θα στο πω. Όχι, και αντικατάσταση με το ελάχιστο κινημένο εισόδημα. Ρε παιδιά, γιατί να λέμε ψέματα. Δηλαδή, να λέμε ψέματα. Δεν χρειάζεται. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν υπήρχε αντικατάσταση του ΕΚΑΣ με το ελάχιστο κινημένο εισόδημα. Από το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του 2014 προβλεπόταν. Κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1η-1η του 2015. Του 17. Όχι, πρώτη. Κάνεις πρώτη... λάθος, εσείς αδιάβαστος. Όχι, δες το μέσα, στο μέλλον. Εσείς αδιάβαστος. Όλου. Πάντως, για να πούμε και κάτι πρακτικό. Όχι, συγγνώμη, συνάδελφε, είναι από 1η-1η-15 το ΕΚΑΣ κομμένο. Όχι. Πας ένα στοίχημα. Λοιπόν, ό,τι θα θες. Το χάσεις. Ό,τι θες. Εντάξει, θα σου το δείξω μετά. Να μου το δείξεις. Να πούμε κάτι πρακτικό. Ότι όσο πιο πολύ χρόνο χάνουμε και όσο.